Έτσι εκεί πέρα ετούτοι επάλευαν σα φλόγα λαμπαδούσα. Και έφτασε ο αντίλογος μαντάτορας στον Αχιλέα τρεχάτος και τον ευρύχε στα ορθοκέρατα καράβια ομπρός να στέκει και να αναδεύει μες στα φρένα του τα που είχαν γίνει κιόλα. Κι έτσι βαριόθυμος μουρμούριζε στην πέρφανη καρδιά του. «Αλή μου εμένα, οι μακρομάλιδες τι τώρα πάλι αργίτες δηλιάζουν και από τον κάμπο φεύγοντας δρομούν προς τα καράβια. Όσα οι θεοί κακά μου εγγράφανε μη βγουν αλήθεια τώρα, ως κάποτε μου εξήγα η μάνα μου και μου είπε, θα'ρθει η μέρα, ζώντας μου ακόμα, ο πιο ανδροδύναμος τους μυρμιδώνες μέσα που θα χαθεί από τους Τρώες, αφήνοντας το φως του ηλιού για πάντα. Αχ, του Μενίτη ο γιος ο Ατρόμητος σκοτώθηκε, το νιώθω. Ο δόλιος, κι όμως τον αρμήνευσα στα πλοία να γύρει, ως διώξει την άγρια φλόγα, με τον Έκτορα να μην αντροπαλέψει». Κι ως τούτα ανάδευε στα φρένα του βαθιά και στην καρδιά του, ήρθε κοντά του ο γιος του Νέστορα, του ξακουστού γερόντου, και του είπε, μαύρα δάκρυα χύνοντας, το θλιβερό μαντάτο. «Οχού μου, γε του λιονταρόκαρδου Πηλέα, πικρό θα ακούσεις μήνυμα το ρέσι, τι θα δίνα ποτέ να μη είχε γίνει. Έπεσε ο Πάτροκλος και γύρα του για τον νεκρό χτυπιούνται γυμνό και ο κρανοσής της Έκτορας επήρε τα άρματά του». Είπε και εκείνον τον περίζωσε σαν μαύρο γνέφι ο πόνος και διπλοπάλαμα αθαλόσκονη φουχτώνοντας τη ρίχνη πά στο κεφάλι και την όψη του μολεύει την πανόρια. Κι στάχτη απάστομο σκομύριστο του κάθουνταν χιντόνα. Κι αυτός μακρύς φαρδής ξαπλώθηκε και κοίτουνταν στη σκόνη και με τα χέρια του ανασκάλευε μαδώντας τα μαλλιά του. Κι οι σκλάβες που ο Αχιλέας και ο Πάτροκλος είχαν κουρσέψει εσύραν τρανή φωνή από τον πόνο που νιώσαν και δράμαν απ' τις πόρτες στον Αχιλέα το γάβρο λόγυρα και χεροπάλαμα όλες κρούγαν τα στήθη τους και λύθηκαν της κάθε μια σταγόνα. Θρυνούσε και απ' την άλλη ο αντίλοχος πνιγμένος μες στο κλάμα τον Αχιλέα στα χέρια πιάνοντας και αυτός βαριά ευογκούσε τι έτρεμε μπας και με το σίδερο θερίσει το λαιμό του. Κι έσκουξε άγρια. Ευτής τον άκουσε η σεβαστή του η μάνα, που πλάι στο γέρο κύριε κάθουνταν στα βάθη του πελάγου και αρχίνησε το θρήνο. Γύρα της με μια σε μαζοχτήκαν όσες θεές νεράιδες έμεναν στου πέλαγου τα βάθη. Η Κυμωθώη και η Γλάφκη εκεί ήτανε, και η Θάλια και η Νησαία, και η Βοηδωματαλία και η Φέρουσα και η Θώη και η Κυμωδόκη. Ήταν ακόμα και η Λιμνόρια και η Αμφιθώη και η Ακταίη με τη Μελίτη και την Ήερα, την Αγαβή, τη Μέρα και την Πρωτό και την Ιάνασα, τη Σπιό και την Πανόπη και τη Δωτό και την Καλιάνηρα, την Ξακουστή Γαλάτια, τη Δυναμένη, την Καλιάνασα και τη Δωρίδα. Κι ήταν και η Νημερτή μαζί και η Άνηρα, μαζί τους και η Αμφινόμη. Κι ορίθια, κι κλειμένη, κι άψευδη μες στη σπηλιά βρεθήκαν, κι αμάθια ακόμα οι καλοπλέξουδοι, κι δεξαμένοι, κι άλλες όσες θεές νεράιδες έμεναν στου πέλαγου τα βάθη. Και γέμισε η σπηλιά η κρουστάλινη, κι αυτές εδέρναν όλες τα στήθη τους, και πρωτιθέτηδα κοινάει το μυρολόγι. «Νεράιδες αδερφές μου, ακούστε με καλά να ξέρετε όλες γρικόλας πόσους κρύβω μέσα μου βαθιά καημούς και πόνους. Αλή γυαλίσε με την άμυρη πίκρο λεβεντομάνα. Γέννησα γιο τρανό αψεγάδιαστος τους αντριωμένους πρώτο και ως τρυφερό κλονάρι ανάδωσε. Κι εγώ που αναστησά τον σαροδαμό που ξεπετάχτηκε στου χωραφιού τον όχτο πάνω στα πλοία τα δρεπανόγυρδα στην Τρία τον έχω στείλει τους Τρώες να πολεμήσει. Αλίμονο, δε θα τον δω να γέρνει στο πατρικό ξοπίσω σπίτι του να τον καλωσορίσω. Μα κι όσο ακόμα ζει και χαίρεται το φως του γύλιου, πάντα τραβάει καημός κι ουδε πηγαίνοντας μπορώ να τον συνδράμω. Κι όμως θα πάω να ειδώ το τέκνο μου, ποια συφορά να ακούσω το έχει πλακώσει από τον πόλεμο μακριά κι ασμένη τώρα. Είπε και τη σπηλιά παράτησε και εκείνες δακρυσμένες ομάδι της τραβούσαν και άνοιγε της θάλασσας το κύμα τρογύρα ως πια στην Τρία που φτάσανε την Παχιοχωματούσα και αράδα στο γυαλό ξεπρόβαλαν κι που ήταν τραβηγμένα πυκνά των μυρμιδώνων τάρμενα στον Αχιλέα τρογύρα και ως ευογκούσε εκείνος σήμωσεν η σεβαστή του η μάνα σέρνη φωνή μεγάλη εφούχτωσε την κεφαλή του γιού της και μες στα κλάματα ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. «Τι κλαις, παιδί μου. Ποιος σου ετάραξε καημός τα σπλάχνα τώρα? Για μίλα μου ανοιχτά, μην κρύβεσαι. Σου τα έχει ο Δίας τελέψει τα όσα πιο πριν τον παρακάλεσες με σηκωμένα χέρια να στριμωχτούν οι αργίτες σύψυχοι μπροστά από τον πλοίο της Πρύμνες και στενεμένοι από την ανάγκη σου φρικτά κακά να πάθουν».
βαριβογκώντας ο φτερόποδος, απάντησε Αχιλλέας. «Μάνα μου, αλήθεια, ο ρίγας του Όλυμπου μου τα έχει αυτά τελέψει. Μα ποια η χαρά τους τώρα. Εχάθηκε ο καρδιακός μου Ακράνης, ο Πάτροκλος, που εγώ από τους σύντροφους περίσσια τον τιμούσα ως αν τον ίδιο εμέ. Απ' τον Έκτορα σκοτώθη, τα πανόρια του πήρε δίνοντάς τον άρματα, τα γιγαντένια θάμανα τα αντικρίζεις, τον αθάνατον το δώρο στον Πηλέα, τη μέρα σε θνητού που σ' έβαλαν να ανέβει στο κλινάρι. Να'ταν εσύ με τις αθάνατες του Πέλαου να έχεις μείνει εκεί κάτω και ο Πηλέας στο σπίτι του θνητό να μπασιτέρει. Τώρα κι εσύ για να έχεις άμετρο καημό βαθιά που ο γιος σου θα σκοτωθεί και πίσω σπίτι του να τον καλωσορίσεις πια δε θα'ρθεί και δε θα το ήθελα να ζω με τους ανθρώπους στον κόσμο τούτο να πορεύομαι με το κοντάρι πρώτο αν δε χτυπήσω εγώ τον Έκτορα και τη ζωή του πάρω του Πάτροκλου νεκρό που εκούρσεψε να δικαιωθώ το γέμα». He left the office where he'd taken up a trivial, poorly paid job, £8 a month including bonuses, left at the end of the dreary work that kept him bent all afternoon, came out at 7 and walked off slowly, idling his way down the street. Good-looking and interesting, showing as he did that he'd reached his full sensual capacity. He turned 29 the month before. He idled his way down the main street and the poor side streets that led to his home. Passing in front of a small shop that sold cheap and flimsy things for workers, he saw a face inside there, saw a figure that compelled him to go in, and he pretended he wanted to look at some coloured handkerchiefs. He asked about the quality of the handkerchiefs and how much they cost, his voice choking, almost silenced by desire. And the answers came back the same way, distracted, the voice hushed, offering hidden consent. They kept on talking about the merchandise, but the only purpose that their hands might touch over the handkerchiefs, that their faces, their lips might move close together as though by chance a moment's meeting of limb against limb. Quickly, secretly, so the shop owner sitting at the back wouldn't realize what was going on.